Χίλιοι και πλέον οι νεκροί Παλαιστίνοι από τα Ισραηλινά χτυπήματα. 19 μέλη της ίδιας οικογένειας ξεκληρίστηκαν λίγο πριν την εκεχηρία. Εικόνες που κόβουν την ανάσα σε ρεπορτάζ του CNN μέσα από τα χειρουργεία της Γάζας. Το Τελ Αβίβ δηλώνει τώρα θετικό σε παράταση της εκεχηρίας. Δύο νεκροί από συντριβή μικρού αεροσκάφου στην Σπάρτη. Πέταξε χωρίς σχέδιο πτήσης. Ενίκιο αντίδοση για τα κόκκινα στεγαστικά εξετάζει η κυβέρνηση. Ποιο μήνυμα στέλνει στους εταίρους για τη ρευστότητα ο Γκίκας Χαρδούβελης. Σκηνή μύθος της Ειρίνα Σάικ στην ταινία Ηρακλής. Κόβει την ανάσα η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόλο της γυναίκας του μυθικού ήρωα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τουλάχιστον 1.000 Παλαιστίνοι νεκροί. Οι περισσότεροι άμαχοι, 6.000 τραυματίες και ένας απίστευτος διπλωματικός πυρετός συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας συμφώνησε την παράταση κατά 4 ώρες της ανθρωπιστικής εκεχηρίας μέχρι τις 12 το βράδυ ώρα Ελλάδος, με τη Χαμάς να κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της. Είχε προηγηθεί έκκληση των Υπουργών Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών από το Παρίσι για 12-ωρη παράταση της εκεχηρίας. Στη Λωρίδα της Γάζας, εικόνες αποκάλυψης αντίκρισαν τα σωστικά συνεργεία, ανασύροντας από τα χαλάσματα τουλάχιστον 100 νεκρούς. Περισσότερα από 40 θύματα θρηνεί το Ισραήλ, ενώ τουλάχιστον 192 είναι τα νεκρά παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF. Για όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Χρύσα Τσίχλη. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Θρήνος και οργή, καθώς οι Παλαιστίνοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και αντικρίζουν καμένη γη. Τι κάναμε για να το αξίζουμε αυτό? Φροντίζουμε 30 ορφανά. Είμαστε η οικογένεια Μπατζάτ και Φέρνα και είμαστε στο έλεος του Θεού. Όλοι οι Άραβες ηγέτες παρακολουθούν τι γίνεται εδώ σαν να βλέπουν ταινία του Μπόλιγουντ. Ολόκληρες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ισοπεδωθεί. Σατζάγια, Μπέιτ Χανούν, Χαν Γιούνις. Η απόλυτη καταστροφή. Ακόμη και όταν τελειώσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, θα χρειαστούν χρόνια για να επιστρέψει η ζωή στους φυσιολογικούς της ρυθμούς. Σε κάθε γειτονιά ακούγεται το κλάμα. Σε κάθε δρόμο μυρίζει ο θάνατος. Άνθρωποι έρχονται εδώ για να μαζέψουν τα πράγματά τους. Βλέπουμε αυτοκίνητα φορτωμένα μέχρι επάνω. Παλαιστίνοι αδειάζουν τα σπίτια τους για να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Αν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Λωρίδα της Γάζας. Ίσως το πιο θλιβερό εδώ είναι η οσμή του θανάτου. Μπορεί κανείς να μυρίσει την καταστροφή και τα πτώματα που βρίσκονται σε αποσύνθεση. Ο Ερυθρός Σταυρός έχει πει ότι αποκλείεται να καταφέρουν να περισυλλέξουν όλους τους νεκρούς μέσα στην εκεχηρία. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται ραγδαία από λεπτό σε λεπτό, καθώς σωστικά συνεργεία και απλοί πολίτες προσπαθούν να περισυλλέξουν τους νεκρούς. Οι Παλαιστίνοι εκμεταλλεύονται την εκεχηρία για να αναζητήσουν στα χαλάσματα τους δικούς τους, να πάρουν πράγματα από τα σπίτια τους και να προμηθευτούν με τρόφιμα ή με χρήματα. Ήρθα να πάρω μερικά ρούχα για τα παιδιά. Φύγαμε από το σπίτι χωρίς να πάρουμε τίποτα. Επέστρεψα, αλλά βρήκα το σπίτι κατεστραμμένο, σαν να το είχε χτυπήσει σεισμός. Μπορούν να μας καταστρέψουν 100 φορές. Θα τα ξαναφτιάξουμε 100 φορές. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια, αλλιώς καλύτερα να πεθάνουμε. Τρομοκρατημένοι μερικοί Παλαιστίνοι τρέχουν, καθώς αντικρίσουν ξαφνικά ένα Ισραηλινό τάγκ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις είναι διαρκώς σε θέσεις μάχης, καθώς όπως δήλωσε το Ισραήλ, ο στρατός θα εξακολουθεί εν μέσω εκεχηρίας να ψάχνει για τούνελ. Πολλές φορές ακούγονται πυροβολισμοί. Από τα συντρίμμια βγαίνουν ακόμη καπνοί. Η Ισραηλινή επιδρομή άλλωστε σταμάτησε μόλις λίγα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχηρία. Η Γάζα κρύφτηκε κάτω από τον κουρνιαχτό των βομβών. Μια οβίδα από τεθωρακισμένο όχημα ξεκλήρισε ολόκληρη η οικογένεια. Το σπίτι τους καταστράφηκε ολοσχερός. Όσοι απέμειναν θρύνουν 19 συγγενείς τους, ανάμεσά τους και 10 παιδιά. Αφού τελειώσαμε το φαγητό μας, μας χτύπησαν. Μόνο 3 επιζήσαμε από την οικογένεια. Μόνο 3. Εγώ, ο Χουσέιν και ο θείος μου.
Οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες φτάνουν τους 40, ενώ ο στρατός δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με σφοδρές μάχες. Σε ένα άλλο βίντεο, η Χαμάς δείχνει πως οι μαχητές της σφυροκοπούν τους εγκλωβισμένους σε ένα κτίριο Ισραηλινούς. Η αγριότητα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχει ενώσει εκατοντάδες φωνές από όλο τον κόσμο που ζητούν κατάπαυση του πυρός. Για άλλη μια μέρα, πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και το Ιράν διαδήλωσαν κατά του πολέμου. Όσο γρήγορα όμως είναι τα αντανακλαστικά των απλών πολιτών, τόσο αργά φαίνεται πως είναι αυτά της διπλωματίας. Τώρα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, θα μας ενημερώσει η Χρύσα Τσίχλη. Χρύσα. Αν και επισήμως τουλάχιστον δεν έχουμε απάντηση από τη Χαμάς, Μάρκο, στη Λωρίδα της Γάζας αυτή την ώρα φαίνεται να έχει παραταθεί έστω και ατύπως η εκεχηρία. Σύμφωνα με τους ανταποκριτές των διεθνών μέσων που βρίσκονται στην περιοχή, επικρατεί ηρεμία. Μια ηρεμία που επιτρέπει στα σωστικά συνεργεία να περισυλλέξουν τους νεκρούς και να ψάξουν για τυχόν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Μόνο σήμερα, και ενώ βρισκόμασταν σε εκεχηρία, καταγράφηκαν τουλάχιστον 132 νεκροί Παλαιστίνοι. Τα περισσότερα θύματα βρέθηκαν σε περιοχές όπως η Σετζάγια, που όπως είδαμε από τις προηγούμενες μέρες, ακόμη και ο Ερυθρός Σταυρός, όταν πήγε να προσεγγίσει την περιοχή, δέχθηκε επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 1.000 νεκρούς. Η πλειοψηφία τους, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, είναι άμαχοι. Όπως είδαμε, είναι ουσιαστική σημασία αυτή η εκεχηρία για τους Παλαιστίνιους, Χρύσα, για να μπορέσουν να προμηθευτούν τρόφιμα αλλά και άλλα απαραίτητα. Και ενώ οι Παλαιστίνοι εκμεταλλεύτηκαν την εκεχηρία για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να πάρουν ρούχα, αλλά και να αγοράσουν, όπως είπες, τρόφιμα, οι Ισραηλινοί, αφού δεν υπήρχε ο κίνδυνος από τις ρουκέτες της Χαμάς, επέλεξαν να πάνε στις παραλίες. Πήραμε τέτοιες εικόνες, λάβαμε από τα διεθνή πρακτορία με τους Ισραηλινούς στις παραλίες, ενώ κάποιοι εθελοντές επισκέφθηκαν τα Ισραηλινά στρατεύματα, για να τους εμψυχώσουν και να τους πάνε γεύματα. Παρακολουθούμε και τα πλάνα που μόλις ανέφερες με τις παραλίες όπου πήγανε κάποιοι Ισραηλινοί. Την ίδια ώρα βλέπουμε εκατοντάδες ανθρώπους ανά τον κόσμο να ευαισθητοποιούνται από τη βιαιότητα αυτού του πολέμου και τις απώλειες των αμάχων και να διαδηλώνουν ζητώντας τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Έχουμε δει διαδηλώσεις από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Αυστραλία και το Αφγανιστάν ακόμα. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μια διαδήλωση 10.000 ατόμων στο Λονδίνο, ενώ είχαμε για άλλη μια φορά σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι. Εκατοντάδες διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση των αρχών και πραγματοποίησαν, όπως θα δούμε, πορεία για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 συλλήψεις όταν ξέσπασαν επεισόδια. Παρακολουθούμε και επεισόδια τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι. Εικόνες που πήραμε πριν από λίγο. Τα επεισόδια λοιπόν ξέσπασαν ανάμεσα στην αστυνομία και μία μειοψηφία από τους διαδηλωτές. Αντάλλαξαν, όπως βλέπουμε, πέτρες και βόμβες Μολότοφ με δακρυγόνα από την άλλη πλευρά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, κάπου περίπου 2.000 αστυνομικοί είχαν σταλεί για να διαφυλάξουν την ασφάλεια, ενώ οι διεθνείς ανταποκριτές υπολόγιζαν τους συγκεντρωμένους σε 800 με 900. Και ενώ βλέπουμε εκατοντάδες πολίτες ανά τον κόσμο να προσπαθούν να πιέσουν με αυτόν τον τρόπο τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει το μακελιό στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Χρύσα. Θα είσαι κοντά μας και στη συνέχεια. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, μένεται ο διπλωματικός μαραθώνιος για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εκεχηρία το συντομότερο δυνατόν ήταν το βασικό θέμα της Διεθνούς Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι. Συνδεόμαστε απευθείας με τη Βόνη και την Deutsche Welle και τον συνάδελφο Στέφανο Γεροκακόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στέφανε, μπορεί η διπλωματία να σταματήσει την αιματοχυσία? Μπορεί να τη σταματήσει έστω και για 4 ώρες. Τουλάχιστον σήμερα η διεθνής διπλωματίας έχει να επιδείξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η τετράωρη παράταση της ανθρωπιστικής κεχηρίας στη Γάζα οφείλεται στη μεγάλη πίεση η οποία ασκήθηκε σε Ισραήλ και Παλαιστινίους και από τη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι. Το παρόν στη Γαλλική Πρωτεύουσα έδωσαν οι υπουργοί των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, της Τουρκίας και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιέρ Βιμόν. Αρχικά οι 7 υπουργοί είχαν θέσει ως στόχο τη μετατροπή της 12ωρης εκεχηρίας σε εκεχηρία διαρκείας. Όμως και η 4ωρη παράταση θεωρείται διπλωματική επιτυχία.
Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Παρίσι, κύκλοι του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρουν ότι ο Λαγάν Φαμπιούς επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομολογό του, καθώς και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, οι οποίοι αποδέχθηκαν το αίτημα των 7 υπουργών για παράταση της εκεχηρίας. Στις δηλώσεις του, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ τόνισε ότι για να αποφύγουμε μια νέα ένοπλη αντιπαράθεση στη Γάζα, δεν απαιτείται μόνο μια εκεχηρία, αλλά επιστροφή στο διάλογο με στόχο τη λύση των δύο εξάρτητων κρατών. Εκτίμησε επίσης ότι η ένοπλη αντιπαράθεση στη Γάζα είναι πολύ πιο σκληρή από ότι οι δύο προηγούμενες του 2008 και του 2012 και γι' αυτό είπε πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες ειρήνευσης. Και αφού αναφερθήκατε και στις διαδηλώσεις ανά τον κόσμο, να πούμε ότι και στη Γερμανία έγιναν σήμερα διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις υπέρ της ειρήνευσης στα Παλαιστινιακά εδάφη, αυτή τη φορά χωρίς αντισημιτικά συνθήματα που είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Μία μικρή διπλωματική χαραμάδα αισιοδοξίας για εκτόνωση της κρίσης διαφαίνεται στον ορίζοντα. Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε. Συγκλονισμένη η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί τις σκηνές παραγμού και απόγνωσης που εκτυλίσσονται στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας, όπου μεταφέρονται νεκροί και τραυματίες. Σοκαρισμένοι από τις εικόνες που αντικρίζουν, δηλώνουν ακόμα και οι γιατροί, που εμφανίζονται εξαντλημένοι από τα συνεχόμενα χειρουργία. Τα στιγμιότυπα τα οποία θα παρακολουθήσετε είναι ιδιαίτερα σκληρά. Τα φορεία φέρνουν συνεχώς νεκρούς. Η εκεχηρία δίνει τη δυνατότητα στους διασώστες να ψάξουν για τυχόν επιζώντες στην κατεστραμμένη Γάζα. 6.000 κυρίως άμαχοι είναι οι τραυματίες από την αρχή των επιχειρήσεων στις 8 Ιουλίου. Οι εικόνες από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας σοκάρουν τον ρεπόρτερ του CNN. Στο χειρουργικό τραπέζι βρίσκεται μια 23χρονη γυναίκα με σοβαρό καταγμα στο πόδι της από έκρηξη πυράβλου. Πολίτες και ιατρικό προσωπικό βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους. Είμαστε εξαντλημένοι, έχουμε άγχος, κατάθλιψη. Περιθώριο για ξεκούραση δεν υπάρχει. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς που χειρουργούνται σε αυτό το νοσοκομείο στη νότια πλευρά της Λωρίδας της Γάζας είναι άμαχοι. Ο Δ. Χασάν εκμυστηρεύεται στον ανταποκριτή του CNN πως δεν αντέχει άλλο να ράβει ακροτηριασμένα σώματα. Είναι ιδιασμένος από τον πόλεμο. Τις τελευταίες 24 ώρες έφτασαν εδώ 61 τραυματίες. Δεν έχουμε αρκετά αναλώσιμα αναισθητικά φάρμακα για να τους περιθάλψουμε. Τι θα συμβεί αν έρθουν περισσότεροι? Πιο κάτω στο διάδρομο οι χειρουργοί περιθάλπουν πρόχειρα ένα παιδάκι. Όλη του η οικογένεια έχει πεθάνει. Οι ορθοπαιδικοί και οι νευροχειρουργοί του βάζουν μόσχευμα δέρματος. Με τις μάχες όμως να μένονται γύρω από το νοσοκομείο, δεν μπορούν να το μεταφέρουν σε πλαστικό χειρουργό. Την ίδια στιγμή τα φάρμακα και οι προμήθειες τελειώνουν. Παντού άνθρωποι με ακροτηριασμένα άκρα, παιδιά με σοβαρά τραύματα. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ούτε ένα μέρος, ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο δεν είναι ασφαλές στη Γάζα. Ο Χασέμ Αλ-Μάστρι φοβάται ότι μπορεί να σκοτωθεί ανα πάσα στιγμή. Γι' αυτό έχει συνέχεια πάνω του την ταυτότητά του. Προετοιμάζεστε κι εσείς για το θάνατο, λοιπόν? Ναι, ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για το θάνατο. Όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ένας εθελοντής της Παλαιστινιακής Ερυθράς Μισελίνου σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση που δέχθηκαν δύο ασθενοφόρα της οργάνωσης στην Μπέιτ Χανούν. Πολλοί γιατροί λένε πως μόνο η πίστη τους κρατάει ακόμα όρθιους. Ο Θεός μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε ακόμη και για 20 ώρες συνεχόμενες. Ήταν οι γιατροί που με υπεράνθρωπες προσπάθειες έφεραν στον κόσμο με κεσαρική τομή ένα μωρό κοριτσάκι από την κοιλιά της νεκρής μητέρας του. Η γυναίκα σκοτώθηκε την Παρασκευή το πρωί όταν το σπίτι της χτυπήθηκε από βόμβα. Είμαι πολύ θυμωμένος, είμαι πολύ λυπημένος. Νιώθω ότι αυτό το μωρό είναι δικό μου. Το δίχως όνομα και δίχως μητέρα κοριτσάκι υποστηρίζεται μηχανικά και έχει 50% πιθανότητες να ζήσει. Σύμφωνα με τη UNICEF, από την έναρξη των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών παιδιών έχει ξεπεράσει τα 192.
Αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς το πρωί στη Σπάρτη. Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει έξω από το αεροδρόμιο στο Πυρί Λακωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο 52χρονος χειριστής και ο 35χρονος βοηθός του. Κατά τη διαδικασία απογείωσής του από το εκτός λειτουργίας αεροδρόμιο, έχασε ύψος και συνετρίβει σε Λεώνα. Για πολύ σοβαρές παραλήψεις του χειριστού κάνει λόγο η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Τραγικό τέλος βρήκαν το πρωί στη Σπάρτη δύο άνδρες όταν το ιδιωτικό διθέσιο αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει έξω από το παλιό αεροδρόμιο στο Πυρί Λακωνίας. Νεκροί είναι ο 52χρονος χειριστής και ο 35χρονος βοηθός του. Το αμφίβιο υπερελαφρύ αεροσκάφος τύπου Αβεντούρα Ιταλικού Νιολογίου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση από την Καλαμάτα, είχε προσγειωθεί στο εκτός λειτουργίας δημοτικό αεροδρόμιο της Λακωνικής πρωτεύουσας. Το δυστύχημα συνέβη όταν το μονοκινητήριο απογειώθηκε για να επιστρέψει στη βάση του. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το αεροσκάφος έχασε ύψος και συνετρίβει σε Ελαιώνα σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από την περίφραξη του αεροδρομίου. Τα πράγματα δείχνουν πάντως ότι έπεσε και κάρφωσε με τον κινητήρα κάτι και με μεγάλη ταχύτητα για να πάθει τέτοια ζημιά. Αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και με 30 χιλιόμετρα την ώρα και με 40 να σταθούν στον αέρα. Τέλειωσε στον αέρα. Παράλληλα είχε το αλεξίπεδο που έδερε μεγάλο ύψος και το έβγαζε, θα το κράταγε στον αέρα το αλεξίπεδο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες της πυροσβεστικής που απεγκλώβησαν ανέστητους τους άτυχους άνδρες. Ο θάνατός τους διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο. Ενημερώθηκε στις 10 και 21 ότι έχει συμβεί κάποιο ατύχημα πλησίων του αεροδρομίου Σπάρτης. Αμέσως κινητοποιήθηκε με 4 οχήματα. Έφτασαν εδώ οι συνάδελφοι από την πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτης. Άμεσα απεγκλώβησαν τα δύο άτομα που επέβαιναν στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σπάρτης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πολύ σοβαρές παραλήψεις του χειριστή του μικρού αεροσκάφους, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, δεν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης, ενώ απογειώθηκε από πεδίο που δεν είναι αδειοδοτημένο για πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κλειστό και οι υπεύθυνοι έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για να λάβουν άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την επαναλειτουργία του. Στο σημείο της συντριβής μετέβησαν εκπρόσωποι της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων για να διακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος. Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και συνδεόμαστε με το δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού Fly 89,7 στη Λακωνία, Τάκη Καρβουνιάρη. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Η τραγωδία, παρόλο που δεν σχετίζεται με τις εθνικές αερογραμμές, έρχεται να προσθεθεί στα δυστυχήματα της Malaysian Airlines και της αλληλεγγύης εταιρείας που συγκλώνησαν όλο τον πλανήτη. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είδαμε και το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο. Το ιστορικό της τραγωδίας θα σας δώσω, το οποίο έχει ως εξής, σύμφωνα με πληροφορίες του Fly. Σήμερα, νωρίς το πρωί, τρεις άνδρες ξεκίνησαν οδικώς από το πεταλίδι Μεσσηνίας με προορισμό το αεροδρόμιο κλειστό, όπως καλά ακούσατε και στο ρεπορτάζ, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας αεροδρόμιο Σπάρτης, ώστε να επιβεβαστούν στο αεροσκάφος, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο για τρεις ημέρες, εδώ και αρκετές ημέρες, για τρεις ακριβώς. Όταν έφτασαν λοιπόν, οι δύο από αυτούς επιβεβάστηκαν στο μοιραίο υπερελαφρύ αεροσκάφος και απογειώθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δεν υπήρχε σχέδιο πτήσης, όπως ακούσαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα, αυτό που αναζητούν οι αρχές είναι πώς βρέθηκε το αεροσκάφος τόσες μέρες στο αεροδρόμιο και ποιες είναι οι ακριβείς αιτίες της συντριβής. Σήμερα το μεσημέρι, να σας πω ότι κατέθεσε στην αστυνομία ο τρίτος άντρας και τυχερός βέβαια, καθώς και ένας αγρότης, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή εκείνη τη στιγμή. Δικές μας ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χειριστής, αντί να τραβήξει το μοχλό ανόδου, τράβηξε κατά λάθος το μοχλό του αλεξίπτωτου με αποτέλεσμα να ανοίξει και το αεροσκάφος να βυθιστεί προς το έδαφος. Να σας πω ότι η κινητοποίηση. Άρα οι πληροφορίες σου μιλούν για ανθρώπινο λάθος. Βεβαίως. Αξίζει να πούμε ότι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση. Συνολικά στο συμβάν έλαβαν μέρος 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβησαν τους πιλότους και τονίζω τη στιγμή εκείνη είχαν σφιγμό. Τους παρέδωσαν σε δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑ που ήταν στην περιοχή. Τάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας με δύο νεκρούς. Ευχαριστούμε, Τάκη. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στις φυλακές Διαβατών μετήχθη το πρωί με άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο Νίκος Μαζιώτης. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Μιχάλης Θεζάρης. Μιχάλη. Στις φυλακές Διαβατών βρίσκεται από το πρωί ο καταδικασμένος για τρομοκρατία Νίκος Μαζιώτης. Η μεταφορά του έγινε με άκρα μυστικότητα, Μάρκο, και την απόφαση πήρε ο εισαγγελέας των φυλακών.
φυλακών Κορυδαλού. Στόχος των αρχών ήταν να μην αφήσουν τον Μαζιώτη να έχει καμία επικοινωνία με καταδικασμένα μέλη της νομοσίας των πυρήνων της φωτιάς ή άλλους τρομοκράτες που είναι φυλακισμένοι στον Κορυδαλό. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο Νίκος Μαζιώτης πρόλαβε να επικοινωνήσει με συγγενικό του πρόσωπο και το μόνο που είπε είναι πως μεταφέρεται στα διαβατά. Οι συνήγοροι του δεν γνώριζαν για τη μεταφορά κάτι και κατάφεραν μετά από πολλές ώρες και προσπάθειες να μιλήσουν με τον Μαζιώτη στις 3 το μεσημέρι. Ο δικηγόρος του Σπύρος Πιτράκης δήλωσε άγνοια για το συμβάν, ενώ όπως είπε στον Sky, από το πρωί δεν μπορεί να βρει στο τηλέφωνο ούτε τον διοικητή των φυλακών Κορυδαλού, ούτε αυτόν στα διαβατά. Όπως επεσήμανε μάλιστα ο κ. Σιτράκης, ο Νίκος Μαζιώτης είχε προγραμματισμένο ραντεβού την Τετάρτη με τον γιατρό που τον χειρούργησε στον Ευαγγελισμό, ενώ τόνισε πως βρίσκεται σε στάδιο αρχικής ανάρρωσης, έχει χαμηλό αιματοκρίτη και δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά. Ήταν μια ευνηδιαστική μεταγωγή πράγματι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη. Να περάσουμε τώρα στην ανίποτη τραγωδία της συντριβής του μαλαισιανού αεροσκάφου στην Ανατολική Ουκρανία. Βουβός είναι ο πόνος συγγενών των αδικοχαμένων επιβατών που επισκέπτονται τον τόπο της τραγωδίας, ενώ αν οι συμμάχοι με το χρόνο δίνουν οι εμπειρογνώμονες, προκειμένου να εντοπίσουν τις ορούς που αγνοούνται σε μια πολεμικά καυτή περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο διπλωματικός πόλεμος απόδοσης ευθυνών ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και το Κρεμλίνο. Αγκαλιασμένοι, σιωπηλοί, περπατούν ανάμεσα στα συντρίμμια στο σημείο που το αεροσκάφος των Μαλαισιανών αερογραμμών συνετρίβει 8 ημέρες πριν. 298 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Η 25χρονη Φατιμά ήταν ανάμεσα σε αυτούς. Ήταν η μοναχοκόρη τους. Η θλίψη είναι ανίποτη. Όταν μάθαμε τα δυσάρεστα, σκεφτήκαμε ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το ξεπεράσουμε. Πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το χαμό της? Και μετά υποσχεθήκαμε να έρθουμε στο σημείο της συντριβής, να δούμε πού έκλεισε τα μάτια της. Ολλανδοί και Αυστραλοί εμπειρογνώμονες έχουν αναλάβει την έρευνα για την κατάρριψη του επιβατικού αεροσκάφους, αλλά έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πρόσβαση, καθώς οι μάχες μεταξύ Ουκρανικού στρατού και Φιλορώσων συνεχίζονται. Ολλανδοί στρατιωτικοί χωρίς οπλισμό μεταβαίνουν στην Ανατολική Ουκρανία για να ερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος και να αναζητήσουν τις ορούς θυμάτων που δεν έχουν ακόμη περισυλλεγεί. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική αποστολή. Άλλοι μπορούν να εμπλακούν αν το επιθυμούν. Ο δικός μας στόχος είναι να εντοπίσουμε τους νεκρούς μας και να τους φέρουμε πίσω στην πατρίδα τους. Στη σκιά των νέων κυρώσεων κατά Ρώσων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε σήμερα πυρά κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τον Ρώσο πρόεδρο υπεύθυνο για την υπόθεση της κατάρριψης του Boeing. Ο Παρίας, μέσα στην αλεξίσφαιρη φούσκα του νούμερο 1 εχθρού της Δύσης, είναι το πρωτοσέλιδο του Newsweek, με δύο εκρήξεις στα γυαλιά του Ρώσου πρόεδρου. Την έλλειψη απτών αποδείξεων επικαλείται η Μόσχα για να υποστηρίξει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει διεθνή εκστρατεία σπήλωσής της και πως φέρουν μέρος της ευθύνης για την κρίση στην Ουκρανία μέσω της στήριξής τους προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Στο αεροδρόμιο του Τορόντο, Πίρσον επέστρεψε συνοδεία δύο αμερικανικών F-16 αεροπλάνο που είχε απογειωθεί από το ίδιο αεροδρόμιο μία ώρα νωρίτερα με προορισμό τον Παναμά μετά τις απειλές επιβάτη πως θα το ανατινάξει. Τα αμερικανικά μαχητικά έκαναν ασκήσεις στην περιοχή όταν κλήθηκαν να συνδράμουν. Μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους, ο 25χρονος δράστης συνελήφθη από ειδική μονάδα της καναδικής αστυνομίας. Ο πατέρας του δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Το γόρδιο δεσμό των κόκκινων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων καλείται να λύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπό τη διαρκή πίεση της Τρόικας η κυβέρνηση, με τον Γκί Καχαρδούβελη να τονίζει την ανάγκη να υπάρξει ένα δίχτυ προστασίας για τους πολίτες. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι εκείνο της καταβολής ενοικίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα αντί δόσης για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Σε παρέμβασή του μέσω της καθημερινής της Κυριακής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, τονίζει πως η αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων απαιτεί ψυχραιμία και δεν γίνεται με πυροτεχνήματα. Σοβαρότατος προβληματισμός καταλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, καθώς 31 Δεκεμβρίου τελειώνει η προστασία από πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και η Τρόικα αντιτίθεται σε νέα παράταση. Ο Γκίκας Χαρδούβελης ήδη προετοιμάζει ένα δίχτυ προστασίας με λύσεις, όπως οι τράπεζες να νοικιάζουν το ακίνητο στο δανειολήπτη με επιδοτούμενο ενίκιο ή να υπάρξει μια μορφή leasing που θα δίνει τη δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος της διαδικασίας. Το κράτος πρέπει να σκέφτεται και τους πολίτες, όχι μόνο τους αριθμούς. Πρέπει να δώσει κάτι ώστε να μην τους πετάξουν
μείνουν έξω από τα σπίτια τους. Από την πλευρά τους οι τράπεζες πρέπει να σκεφτούν λύσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες να μείνουν στα σπίτια τους, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Αυτή τη στιγμή τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια των οικοκυριών φτάνουν τα 10 δις, ενώ 15 δις είναι τα καθυστερούμενα δάνεια. Εντονότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν όμως και οι επιχειρήσεις, τα κόκκινα δάνεια των οποίων φτάνουν τα 50 δις από τα 77 δις που είναι στο σύνολο της οικονομίας. Και μπορεί μεν ο Υπουργός Οικονομικών να προτρέπει τις τράπεζες να βρουν μια λύση ώστε να ζήσουν και οι υγιείς επιχειρήσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά, την ίδια στιγμή όμως έχει χάσει τον ύπνο του από τις ενδεχόμενες νέες κεφαλαιακές ανάγκες που μπορεί να απαιτήσουν τα φθινοπορεινά stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Υπουργός, μιλώντας σε έντονο ύφος στο Ecofin στις αρχές Ιουλίου, ήταν ξεκάθαρος. Η ελληνική οικονομία και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στρεσάρονται συνεχώς τα τελευταία 4 χρόνια σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο. Τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να αυξήσει το στρεσάρισμα στο τετράγωνο. Εάν επιμείνει, τότε ο κίνδυνος είναι να ενταφιάσει την οικονομία σε μια στιγμή που δείχνει να σταθεροποιείται. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία λύση για όλες τις περιπτώσεις κόκκινων οφειλών. Η διαχείριση των προβληματικών δανείων απαιτεί κυρίως ψυχραιμία. Δεν αντιμετωπίζεται με φωνές και πυροτεχνήματα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή που το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται και οι αξίες των εξασφαλίσεων που έχουν οι τράπεζες σταδιακά ανακάμπτουν, μεγαλώνει και η δυνατότητα υλοποίησης βιώσιμων αναδιαρθρώσεων, διακανονισμών αλλά και ρευστοποιήσεων. Σύμφωνα πάντως με οικονομολόγους όπως ο κύριος Τσαμουργκέλης που μίλησε στον Sky, αυτό που έχει σημασία είναι η βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Πρώτα η πραγματική οικονομία και μετά οι τράπεζες. Το μοντέλο το ελληνικό, πρώτα οι τράπεζες και μετά η πραγματική οικονομία, βλέπε μοντέλο Γερμανίας, δεν μας βγαίνει. 7 χρόνια είναι η ύφεση. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ρευστότητας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας υπέγραψε συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Μισελ Σαπά για την ενίσχυση με 30 εκατομμύρια ευρώ του νέου επενδυτικού ταμείου, το οποίο μαζί με άλλα επενδυτικά εργαλεία έχουν διτό στόχο. Να τονώσουν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να καταφέρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να ορθοποδήσουν και να αποτελέσουν το όχημα για τη στήριξη της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, προκειμένου μέσα από το νέο αναπτυξιακό μοντέλο να ορθοποδήσει η ίδια η χώρα μας. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης, καθώς ο Στράτος Μπαλής θα μας ενημερώσει για ένα τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού προς την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Στράτο. Ένα τηλεφώνημα, Μάρκο, το οποίο έγινε πριν από λίγη ώρα. Η κυρία Μπακογιάννη το δέχτηκε από τον κύριο Σαμάρα, όπου της είπε ότι δεν θα είναι η επίτροπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επικοινωνία έγινε σε συνέχεια μια συνάντηση που είχαν οι δύο προκαιρού, που αναζωπήρωσε τα σενάρια ότι η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να είναι η επιλογή της Ελλάδας για την θέση της Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Της είπε τώρα ότι δεν γίνεται να είσαι η Επίτροπος. Εσύ αποφασίζεις, εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις και το πεπόνι, ήταν η απάντηση της κυρίας Μπακογιάννη σύμφωνα με πληροφορίες. Πάντως, Μάρκο, πρέπει να πούμε ότι είναι θέμα χρόνου να τελειώσει αυτή η ιστορία που έχει αρκετό παρασκήνιο και αρκετές πιέσεις. Σαμαράς και Βενιζέλος, όπως έχουμε πει εδώ από το ΣΚΑ, έχουν συμφωνήσει στο πρόσωπο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι στο τραπέζι με αρκετά ισχυρές πιθανότητες βρίσκεται το όνομα του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά. Μέχρι τώρα είχαν ακουστεί και τα ονόματα και της κυρίας Δαμανάκη και του κυρίου Κούρκουλα, του Υφυπουργού των Εξωτερικών, και του κυρίου Χατζηδάκη και της κυρίας Τζαβέλα. Θυμίζω ότι την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο νέος ισχυρός άνδρας της Κομισιόν και το Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργός θα πρέπει να έχει κλείσει αυτήν την αρμοδιότητα, διότι θα πρέπει να ακολουθήσει και η συζήτηση εκεί που θα υπάρξει στο παζάρι, δηλαδή για τα χαρτοφυλάκια. Η είδηση πάντως είναι ότι η κυρία Μπακογιάννη δεν θα είναι, και αυτό το ενημερώθηκε διαστόματος του ιδίου του κυρίου Σαμαρά. Να σε ευχαριστήσουμε, Στράτο Μπαλή. Την αντοχή της κυβερνητικής συνοχής αναμένεται να δοκιμάσουν οι επόμενοι μήνες, καθώς η συγκυβέρνηση έχει μπροστά της κρίσιμα ζητήματα, όπως τα προαπαιτούμενα της επόμενης δόσης, τη διαπραγμάτευση για την οριστική λύση στο θέμα του χρέους, αλλά και την απεμπλοκή από τα μνημόνια. Το Μέγαρο Μαξίμου αισιοδοξεί ότι σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για τα μεγάλα ζητήματα εξελιχθούν ομαλά, τότε ο στόχος της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή είναι ρεαλιστικός. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του προκαλεί τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσει νωρίτερα τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου. Κρίσιμη αναμένεται να είναι οι επόμενοι μήνες για τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος θα πρέπει να συμφωνήσει με την Τρόικα τα προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της δόσης του Αυγούστου, αλλά και να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές για τη διευθέτηση του ζητήματος του χρέους.
Τα καυτά μέτωπα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση και τα οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσουν κλειδονισμού στη γαλάζια και πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, τις 6.500 απολύσεις στο δημόσιο έως το τέλος του έτους, για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ αντιδρά, τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το σχέδιο αλλαγής του ενιαίου μισθολογίου, τις νέες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, την αλλαγή του τρόπου απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί ότι αν ξεπεραστούν οι σκόπελοι αυτοί, τότε μπορεί να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι, όπως η μείωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας, η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του χρέους, αλλά και η επίτευξη οριστικής λύσης στο θέμα του χρέους. Επιπρόσθετα, ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύει ότι σε περίπτωση που έχουν επιληθεί τα καθόδη ζητήματα που έχει μπροστά της η κυβέρνηση, τότε είναι ρεαλιστικός ο στόχος της διαμόρφωσης προεδρικής πλειοψηφίας 180 βουλευτών, ώστε να αποφύγει η χώρα τις πρόορες εκλογές. Μιλώντας στον Sky, ο Ανδρέας Λοβέρδος εκτίμησε ότι είναι δυνατή η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή υπό προϋποθέσεις. Να μην γίνουν οι 3.000 απολύσεις. Ναι. Έτσι. Το έχω βάλει πρώτο σε αυτό το ναι. θέμα. Δεύτερο, αυτό που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και υπάρχει εμπόδιο. Το θέμα των δόσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Για τις δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία που υπάρχει μια ρύθμιση. Μάλιστα. Το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από τη Βουλή. Πάντως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ο Αλέξης Τσίπρας προέτρεψε τον Πρωθυπουργό να ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκλογή Προέδρου νωρίτερα. Ιδού η Ρόδος. Αν είναι τόσο σίγουρος ότι τους έχει, ας μην περιμένει τον Φλεβάριο. Ωστόσο, όταν αρνήσει να ανοίξει τη Βουλή στο αίτημα 139 βουλευτών για την υπόθεση της ΔΕΗ, χωρίς να διστάζει να παραβιάσει το ίδιο το Σύνταγμα μόνο και μόνο επειδή φοβάσαι ότι θα χάσει τη διαδηλωμένη, είναι αστείο να επικαλείσει ότι έχει εξασφαλίσει 180 για την προεδρική εκλογή. Στη συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία και προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των υπερμάχων του κοινοβουλευτισμού στους 139, δεν διστάζει να συναθροίσει και τις ψήφους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, αναζητώντας τις ακόμη και στις φυλακές Κορυδαλού. Ο λόγος ανήκει στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις υπογραφές των οποίων συνειδητά συναρρύθμισε με αυτές της Χρυσής Αυγής ο κύριος Τσίπρας. Σαφές μήνυμα στην αντιπολίτευση να σεβαστεί τους θεσμούς, στέλνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Έθνος της Κυριακής. Θεμελιώδης προϋπόθεση για τον οδικό χάρτη οριστικής εξόδου από την κρίση είναι τώρα να σεβαστούμε και να αξιοποιήσουμε το μήνυμα αυτό που συνεπάγεται πρώτα απ' όλα σεβασμό των θεσμών, με κορυφαίο τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κούρεμα στα αναδρομικά και οι ποιότερες περικοπές στις αποδοχές των ενστόλων προβλέπει το τελικό σενάριο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών για να συμμορφωθεί στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις μειώσεις που είχαν υποστεί τα σώματα ασφαλείας. Η ρύθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο και να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Επιχειρώντας να συμμορφωθεί από τη μια με τις δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και από την άλλη να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός και η δημοσιονομική πολιτική, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει καταλήξει στο βασικό σενάριο που οδηγεί στην μερική αποζημίωση των ενστόλων. Το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επιβάλλει υπιότερες περικοπές σε σχέση με αυτές που εφαρμόστηκαν τον Αύγουστο του 2012 και που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και να τους εντάξει σε νέο μισθολόγιο μαζί με τους δικαστικούς από το νέο έτος. Εκπτώσεις στις δικαστικές αποφάσεις δεν χωράνε. Δεν αντέχουμε άλλο. Έχουμε εξαντληθεί οικονομικά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, ο Γκίκας Χαρδούβελης ενημέρωσε τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη λύση που προκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών και μέχρι το Σεπτέμβριο η ρύθμιση θα έχει ολοκληρωθεί. Προβλέπεται κούρεμα των αναδρομικών που περιμένουν οι ένστολοι, υπολογισμό βάση του νέου μισθού και εξόφλησή τους σε 5 ετήσιες δόσεις. Τα αναδρομικά θα συμψηφιστούν και με το κοινωνικό μέρισμα που έλαβαν φέτος στρατιωτικοί και σώματα ασφαλείας, ύψους 27,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και με τις μισθολογικές προαγωγές των τελευταίων ετών, ύψους περίπου 70 εκατομμυρίων, παρόλο που είχαν τυπικά παγώσει με νόμο. Πληροφορίες θέλουν το νομικό συμβούλιο του κράτους να έχει γνωμοδοτήσει έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών πως οι αμοιβές των ενστόλων μετά και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δύναται να μην επιστρέψουν στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Μιλώντας στην εφημερίδα Real News, ο Χρήστος Ταϊκούρας ξεκαθάρισε πως η αποκατάσταση των ενστόλων δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση επιδιώκει να συλλειτουργεί αρμονικά με τους άλλους θεσμούς. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων έχει δημοσιονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό, η σωστή εκτέλεση του οποίου είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυβέρνηση εξετάζει την προσαρμογή των αποδοχών των ενστόλων με βάση το σκεπτικό των αποφάσεων του ΣΤΕ, με τρόπο όμως ώστε να αντιμετωπιστεί παράλληλα και το δημοσιονομικό
κενό που αναπόφευκτα δημιουργείται. Για εμάς όμως ένα σενάριο υπάρχει. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων του ΣΤΕ είναι καταδικαστικές, τελεσίδικες και αμετάκλητες. Όπως λοιπόν εμείς ως Έλληνες πολίτες οφείλουμε να πειθαρχούμε στις αποφάσεις των δικαστηρίων, έτσι και το κράτος οφείλει να το πράξει κατά το διαταχτικό των αποφάσεων. Οι λιμενικοί πάντως έχουν έναν ακόμα λόγο για να προσέλθουν με άγριες διαθέσεις στη συνάντηση που θα έχουν με τον Υπουργό Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα. Υποστηρίζουν πως η χθεσινή κυβερνητική απόφαση να μην ενταχθούν τα μετοχικά ταμεία των ενστόλων στο ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και άρα να μην περικοπούν τα εφάπαξ τους, δεν αφορά τους ίδιους και το Ταμείο Αρρωγής των Λιμενικών, το οποίο μάλιστα δεν λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, αλλά όπως δηλώνουν συντηρείται μόνο από λιμενικούς. Είναι λεφτά μόνο δικά μας, το τονίζω, μόνο δικά μας. Δεν έχει βάλει το κράτος ούτε μία δραχμή παλιά, ούτε ένα ευρώ σημερινό. Λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και 70 χρόνια. Θέλουν να βάλουν ένα υγιές ταμείο στο χέρι για να φάνε τα χρήματά του. Αυτό δεν. Δεν θέμε λοιπόν τα βατζίδες στις τσέπες μας. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση στο πολύπαθο κέντρο της Αθήνας, όπως διαπίστωσαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας και ο Δήμαρχος της πόλης Γιώργος Καμίνης. Η βελτίωση φαίνεται και στην εξαμηνιαία αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων της Ελλάς. Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε το κέντρο της Αθήνας λίγους μήνες πριν, με αλλοδαπούς να συμπλέκονται στην οδό Γερανίου, σκορπώντας τον τρόμο σε όποιον τύχαινε να περάσει από το σημείο. Και αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή, χάρη στις συνεχείς επιχειρήσεις που πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία για την πάταξη των έκνομων ενεργειών. Εντάξει, τώρα αρκετά καλύτερα, αρκετά καλά, έχει καθαρίσει. Όχι ότι είναι εντελώς καθαρά, αλλά έχει καθαρίσει αρκετά. Η αστυνομία εδώ κάνει περιπολίες συνεχώς. Συνέχεια. Να γίνει η Αθήνα επισκέψιμη πόλη. Να λέει ο άλλος ότι πάω στην Αθήνα, να δω την Αθήνα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Να πάω να δω την Αθήνα. Όχι τον Παρθενώνα, όχι τον. Ξέρω εγώ την Ακρόπολη ή οτιδήποτε άλλο. Την Αθήνα. Πήγα και είδα την Αθήνα και μου άρεσε κάτι στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, το πρώτο εξάμηνο στην Αττική σημειώθηκαν 281 ληστείες σε σπίτια. Έναντι 355 που σημειώθηκαν το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Μέχρι και λίγους μήνες πριν, η πλατεία θεάτρου ήταν σημείο αναφοράς και τόπο συγκέντρωσης τοξικομανών, εκδιδόμενων γυναικών και κάθε φύσεως παραβατικών συμπεριφορών. Τώρα πλέον, με τις επιχειρήσεις αστυνομίας, το σημείο θυμίζει μια κανονική πόλη όπου οι άνθρωποι κινούνται και εργάζονται χωρίς κανένα φόβο. Σε συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Βασίλης Κικίλιας και ο Δήμαρχος της Αθήνας Γιώργος Καμίνης, διαπίστωσαν την καλυτέρευση της εικόνας στο κέντρο της πρωτεύουσας και δεσμεύτηκαν για συνέχιση των προσπαθειών. Στη δυτική πλειοψηφία των πρώην δημοτικών αστυνομικών που ανήκουν πλέον στην ελληνική αστυνομία θα επανατοποθετηθεί σε κέριες θέσεις μέσα στην πόλη. Κοιτάξτε, η εικόνα μιας χώρας είναι το κέντρο της πρωτεύουσάς της και η πρωτεύουσά της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με ενημέρωσε για το πρόγραμμα Θησέας, το οποίο εδώ και μέρες διεξάγεται στην Αθήνα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, γιατί έχει μια σφαιρική αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην πόλη, από το παραεμπόριο μέχρι στα δικήματα κάθε είδους. Η επιχείρηση της Ελλάς με την κωδική ονομασία Θησέας θα βρίσκεται σε εξέλιξη όχι μόνο στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις γειτονιές της Αθήνας. Δείτε σε λίγο το κορίτσι του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Ειρίνα Σάικ, στο ρόλο της συζύγου του κινηματογραφικού Ηρακλή. Να συνδεθούμε όμως πρώτα με την Χρύσα Τσίχλη στην αίθουσα σύνταξης. Χρύσα, είχαμε ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συγκεκριμένα στη Λωρίδα της Γάζας. Πριν από λίγο, λοιπόν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι 3 βλήματα όλμων που ευλήθησαν από τη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν το νότιο Ισραήλ χωρίς να προκληθούν ζημιές ή θύματα. Οι σιρήνες ήχησαν σε πολλές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας. Δεν φαίνεται όμως πως από αυτό το περιστατικό κινδυνεύει η παράταση που έχει δοθεί στην εκεχηρία, καθώς τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν ότι κατά την άποψη των ενόπλων δυνάμεων αυτή η ενέργεια δεν συνιστά σοβαρή παραβίαση της εκεχηρίας. Να θυμίσουμε ότι η Χαμάς δεν έχει απαντήσει επίσημα σχετικά με την παράταση έως τις 12 το βράδυ της εκεχηρίας. Ας ελπίσουμε το περιστατικό αυτό να είναι μεμονωμένο. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Χρύσα. Αποκαλύψεις για την προσωπική του ζωή του Τζον Τραβόλτα αναμένεται να κάνει ο 64χρονος πιλότος που πήρε το πράσινο φως από δικαστήριο της Καλιφόρνια για να γράψει βιβλίο για την κρυφή σχέση του με τον Αμερικανό ηθοποιό.
Στο μεταξύ κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι. Μετά το επιτυχημένο της πέρασμα στο χώρο της Πασαρέλας, η Ειρίνα Σάικ κάνει ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη. Η μελαχρινή Καλονή, που υποδίεται τη γυναίκα του Ηρακλή, παρευρέθηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες και μίλησε μάλιστα για τις καυτές αισθησιακές σκηνές. Η νέα κινηματογραφική μεταφορά του Ηρακλή σηματοδοτεί τον ντεμπούτο της Ειρίνα Σάικ στη μεγάλη οθόνη. Η Ρωσίδα Καλονή, σύντροφος του Πορτογάλου στάρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού κατέκτησε τις πασαρέλες, δοκιμάζει την τύχη της και στον κινηματογράφο. Με ένα αποκαλυπτικό φόρεμα στις αποχρώσεις του κόκκινου, εμφανίστηκε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου και μίλησε για τις αισθησιακές σκηνές. Πρέπει να νιώθεις άνετα μπροστά στο φακό. Στέκονται πολλοί άνθρωποι πίσω από την κάμερα και πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση και να αποδίδεις καλά. Τον Έλληνα θεό της μυθολογίας υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Οι πρώτες σκηνές της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι μόλις κυκλοφόρησαν. Μια φοιτήτρια, η Αναστάζια Στυλ, και ένας νεαρός πολυεκατομμυριούχος μπλέκονται σε μια παθιασμένη σχέση. Intense. Smart. Πρωταγωνιστές της ταινίας που ντύνεται μουσικά με τη φωνή της Beyoncé είναι ο Jamie Norman και η Dakota Johnson, κόρη της Melanie Griffith και του Don Johnson. Όσοι έχουν την περιέργεια να δουν τον τρόπο με τον οποίο το best-seller της James αποκρισταλώθηκε στη μεγάλη οθόνη, πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Τζον Τραβόλτα διατηρούσε σχέση με τον Ντάγκλας Κοντέρμπα για 6 χρόνια. Αυτό υποστηρίζει ο 64χρονος πιλότος που πήρε το πράσινο φως από δικαστήριο της Καλιφόρνια να γράψει βιβλίο για την κρυφή σχέση του με τον Αμερικανό ηθοποιό. Σύμφωνα με τον Κοντέρμπα, οι δύο άντρες γνωρίστηκαν το Φεβρουάριο του 1981, όταν εκείνος ζήτησε δουλειά στην αεροπορική εταιρεία του ηθοποιού. Η σχέση των δύο αντρών έληξε μετά από καυγάδες και εντάσεις το 1986 και το 1987 ο Τραβόλτα απέλησε τον πρώην σύντροφό του με μία ανυπόγραφη επιστολή και χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση να μην μιλήσει για την κρυφή σχέση τους, ισχυρίζεται ο 64χρονος. Το 1991 ο Τραβόλτα παντρεύτηκε την ηθοποιό Κέλλη Πρέστον, με την οποία έχει αποκτήσει 3 παιδιά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η βασίλισσα της Αγγλίας, παρακαλώ, εξέπλησε τους πάντες, αποφασίζοντας να εισβάλλει με παιχνιδιάρικο τρόπο στη selfie φωτογραφία δύο αθλητριών του χόκεϊ, η Χρύσα Τσίχλη. Ακριβώς. Η βασίλισσα Ελισάβετ συνελήφθη από το φωτογραφικό φακό να ποζάρει και μάλιστα χαμογελώντας πίσω από δύο αθλήτριες που ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν είχαν δει τέτοιου είδους βασιλική φωτογραφία. Η φωτογραφία τραβήχθηκε στο Εθνικό Κέντρο Χόκεϊ της Γλασκόβης, όπου διεξάγονται οι αθλητικοί αγώνες της κοινοπολιτείας. Βλέπουμε και τα σχετικά στιγμιότυπα στην οθόνη μας. Να περάσουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική εφεύρεση, Χρύσα, που θα βοηθήσει τυφλούς να παίξουν πιάνο. Μια τυφλή μουσικός, η Γιατζή Κιμ, εφήβρε τις τρισδιάστατες μουσικές παρτιτούρες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Και τώρα προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να διαδώσει την εφεύρεσή της σε όλο τον κόσμο. Η Γιατζή Κιμ έμαθε μουσική από παρτιτούρες που είναι γραμμένες στο σύστημα Braille, όμως συχνά νιώθε αποξενωμένη στα μαθήματα πιάνου. Υπήρχαν φορές που προσποιούνταν ότι μπορούσε να δει τις συνηθισμένες παρτιτούρες. Έτσι, της ήρθε η ιδέα να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 3D παρτιτούρα από πλαστικό ή άλλο υλικό για τυφλούς μαθητές στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής. Η μουσική παρτιτούρα μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί από όλους. Μπράβο στην κοπέλα, και μιας και μιλάμε για πιάνο, να περάσουμε και σε έναν υπτάμενο μουσικό. Ο Γερμανός πιανίστας Στέφαν Άρον επισκέφθηκε με το υπτάμενο χαλί του την Νορβηγία, την Ελβετία και την Κίνα. Μέχρι στιγμής αυτοί οι λαοί έχουν καταφέρει να τον θαυμάσουν, από όπου είναι και οι εικόνες που βλέπουμε. Επισκέφθηκε ο τέταρτος σταθμός της περιοδίας του, ήταν το Μόναχο. Στο Μόναχο λοιπόν, με τη βοήθεια ελικοπτέρου και τη συνοδεία χορευτών, ο Στέφαν Άρον πετάει σε διάφορα μέρη του κόσμου, εκεί όπου κανείς δεν περιμένει να τον δει, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Μάλιστα, συνθέτει και το τραγούδι για κάθε τόπο που εμφανίζεται. Ένα μέρος του τραγουδιού αυτού είναι μάλιστα γραμμένο στη γλώσσα της χώρας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Χρύσα Τσίχλη. Με επιτυχία, κυρίες και κύριοι, στέφθηκε η σημερινή εθελοντική δράση του Sky σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά για τον καθαρισμό της λεωφόρου Σχιστού και του όρους Εγάλεο από σκουπίδια και μπάζα.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και σήμερα η δράση του ΣΚΑΙ σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας Πειραιά για τον καθαρισμό της λεωφόρου Χιστού και του όρου Σεγάλεο. Κατά μήκος της λεωφόρου υπάρχουν τόνοι σκουπιδιών και μπάζα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δεκάδες μικρές παράνομες χωματερές και να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Άλλη μια φορά επιχειρούμε ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος σε συνεργασία με τους Δήμους της περιοχής και τον ΣΚΑΙ να καθαρίσουμε τη λεωφόρο Χιστού και για λόγους δημόσιας υγείας και για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος και για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του όρου Σεγάλεο, δεδομένου ότι το δάσος κατεβαίνει μέχρι τις παρυφές της λεωφόρου Χιστού. Στη δράση συμμετείχαν με προσωπικό και μηχανήματα οι Δήμοι Νίκαιας Ρέντι, Κερατσινίου Τραπετσόνας, Κορυδαλού, Χαϊδαρίου και Αγίας Βαρβάρας. Σημείο συνάντησης ήταν το πάρκινγκ της λεωφόρου Χιστού μετά την είσοδο του βιομηχανικού πάρκου με κατεύθυνση προς Κόρινθο. Είναι μια συνεργασία που μπορεί πραγματικά να δώσει αποτέλεσμα που μέχρι σήμερα δεν ήταν ορατό. Έχουμε την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια της πολιτείας θα μπορέσουμε να φέρουμε σε πέραση ένα τόσο δύσκολο έργο, μιας και ειδικά αυτή την περίοδο είναι και, αν θέλετε, μια πύλη τουριστική. Και η εικόνα λοιπόν που παρουσιάζουμε και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης είναι πολύ σημαντική. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την αλληλεγγυότητά μας αλλά και την αρρωγή μας στην προσπάθεια που κάνει ο ΠΕΣΙΔΑΠ να καθαρίσει αυτή την περιοχή. Στο πλαίσιο της δράσης για την πυροπροστασία των δασών, όσοι επιθυμούν να γίνουν εθελοντές δασοπροστασίας μπορούν να μάθουν πληροφορίες για τα πυροφυλάκια των περιοχών τους μπαίνοντας στο www.sky.gr. Πιστεύω ότι με μια καλή συνεργασία των νέων δημοτικών αρχών και με την ΠΕΣΙΔΑΠ θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε καθαρό αυτό το κομμάτι. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται θελοντικοί καθαρισμοί σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε Ημιτό, Πεντέλη, Πάρνηθα, σε Ιξού Θεσσαλονίκης, Πελοπόννησο, νησιά Αιγαίου και σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Οι δράσεις του ΣΚΑΙ συνεχίζονται και εκτός Λεκανοπεδίου. Αύριο Κυριακή 27 Ιουλίου, σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Αλήθεια 95,5, το Δήμο Χίου, την εθελοντική ομάδα Όμικρον και την αυτιλιακή Λέσχη Χίων, διοργανώνουμε πότισμα στα 10.000 δέντρα, τα οποία είχαν φυτευτεί στην περιοχή Τσουμπάρα στις Καριές Χίου. Σημείο συνάντησης είναι η περιοχή της Αγίας Παρασκευής στις Καριές. Στα καλά νέα της ημέρας, η μεγάλη διάκριση για Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος ανέπτυξε λογισμικό που ακούει όπως το ανθρώπινο αυτή. Μεγάλη διάκριση για Έλληνα επιστήμονα που βραβεύεται γιατί ανέπτυξε λογισμικό που ακούει όπως το ανθρώπινο αυτή. Η έρευνα του Εμμανουήλ Μπενέτου αναζητά, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο το ανθρώπινο βιολογικό ακουστικό σύστημα, τους αλγόριθμους που θα επιτυγχάνουν τη διάκριση και ερμηνεία των ήχων και θα εξάγονται οι κατάλληλες πληροφορίες από αυτούς. Ο Εμμανουήλ Μπενέτος, ερευνητής στο City University του Λονδίνου, είναι ένας από τους 7 επιστήμονες που διάλεξε να βραβεύσει για το 2014 η Βασιλική Ακαδημία Μηχανικής και παράλληλα να στηρίξει με χρηματοδότηση την έρευνά τους. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, η έρευνα στο πεδίο της μηχανικής ακρόασης και της ακουστικής ανάλυσης έχει τη δυνατότητα να φέρει ριζοσπαστικές καινοτομίες. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια δυσάρεστη εξέλιξη. Όπως με ενημερώνουν πριν από λίγο, η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Χαμάς, απέρριψε την τετράωρη ανθρωπιστική παράταση της εκεχηρίας, την οποία είχε κάνει δεκτή το Ισραήλ για μέχρι τις 12 το βράδυ. Εξέλιξη είναι ρακδαίες και να περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία ανάσα από την απόκτηση του Ολλανδού Μπαουί είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι προετοιμάζονται περιοδοδός για την επικείμενη συνάντησή τους με τη Σταντάρ Λιέζ για τα προκριματικά του Champions League, με τους Βέλγους να ξεκινούν με νίκη στο πρωτάθλημα. Ισόπαλη έληξε η τελευταία φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους με αντίπαλο την Καμπούρ. Ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο του φιλικό ματς στην Ολλανδία, κόντρα στην Καμπούρ, ήρθε ισόπαλος με 1-1. Στο 14 άνοιξε το σκορ για τον δικέφαλο του Βορρά ο Μάρτενς. Έπειτα από μπαλιά του Γκολάσα, με σέντρα από τα δεξιά βρήκε το κεφάλι του Αθανασιάδη, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 41 η Καμπούρ έφτασε στην ισοφάριση. Το γκολ μπήκε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μέλεγκ από μακρινή απόσταση. Ο Μελίσσας, που έχει ευθύνη για τον γκολ, βρέθηκε εκτός θέσης. Η μπάλα πήρε φάλτσο και κατέληξε στο παραθυράκι του για να γίνει το 1-1. Με αυτό το φιλικό, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.
Το καζάνι του Σκλέση είναι, όπως ονομάζεται το γήπεδο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Τετάρτη, στα Ντάρλι Έγκης, αντίπαλος των Πράσινων, νίκησε άνετα τη Σαρλερουά με σκορ 3-0, επιβεβαιώνοντας τον πολύ καλό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας στον οποίο βρίσκεται. Στο στρατόπεδο της ελληνικής ομάδας, ο Γιάννης Αναστασίου έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Ο 41χρονος τεχνικός στην τελευταία προπόνηση έδωσε ιδιαίτερη βάση στην κυκλοφορία της μπάλας. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έρθει στην Αθήνα ο Ασίμ Μπαουί. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής που ανήκει στην Γιουβέντους αναμένεται να υπογράψει ως δανεικός για την επόμενη σεζόν με τον Παναθηναϊκό. Στα γήπεδα της Τουρκίας θα συνεχίσει την καριέρα του και την νέα αγωνιστική περίοδο Φάνης Γκέκας. Μετά από ένα χρόνο στην Κόνια Σπορ, ο 34χρονος επιθετικός επέστρεψε στο Ακίσαρ, υπογράφοντας συμβόλαιο για 2 χρόνια. Την έκτη φετινή του pole position στη Φόρμουλα 1 πήρε σήμερα ο Νίκο Ρόσμπεργκ στα επίσημα δοκιμαστικά του Grand Prix της Ουγγαρίας. Άτυχος για δεύτερο σερί αγώνα ο έτερος οδηγός της Mercedes Lewis Hamilton, ο οποίος εγκατέλειψε από το πρώτο μέρος των δοκιμαστικών όταν πήρε φωτιά το μονοθέσιό του. Η Mercedes πανηγύρισε άλλη μια pole position με τον Νίκο Ρόσμπεργκ, τη 10η συνολικά σε 11 διαδικασίες. Ωστόσο, για δεύτερο συνεχή αγώνα, ο Lewis Hamilton θα αναγκαστεί να ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις ή το pit lane, καθώς με το που βγήκε στην πίστα, στην πρώτη περίοδο, είδε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του να δηλύγεται στις φλόγες. Στη Γερμανία ήταν τα φρένα που τον έθεσαν εκτός διαδικασίας. Στην Ουγγαρία, μια διαρροή καυσίμου. Ο Lewis Hamilton, που ακολουθεί το Rosberg στη βαθμολογία των οδηγών, έμεινε χωρίς χρονομετρημένο γύρο, όταν έπιασε το μονοθέσιό του φωτιά. Οπότε αναγκάστηκε να εγκαταλείψει και θα ξεκινήσει από την τελευταία σειρά. Όπως ανακοίνωσε η Mercedes, η φωτιά οφείλεται σε διαρροή βενζίνης στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Στην τρίτη περίοδο, λίγο έλειψε να έχουμε και άλλο δράμα για τη Mercedes. Καθώς τα πρώτα λεπτά, με το οδόστρωμα να έχει υγρασία λόγω της βροχής που άρχισε να πέφτει, ο Ρόσμπεργκ είχε έξοδο στη στροφή 1, καταφέροντας την τελευταία στιγμή να αποφύγει τη σύγκρουση με τις μπαριέρες. Το ίδιο δεν συνέβη με τον Kevin Magnussen, που ακολουθούσε και στιγμές αργότερα έπεσε με τη McLaren στις μπαριέρες, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή της διαδικασίας. Ο Ρόσμπεργκ πάντως ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος, καθώς με την τελευταία του προσπάθεια πήρε την pole position, έκτη για φέτος, και ενώ στιγμές νωρίτερα σε αυτή τη θέση είχε βρεθεί προσωρινά ο Φέτελ, που θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική εμφάνιση για μια ακόμη φορά από τον Μπότας, που θα ξεκινήσει από την τρίτη θέση, με τον Ντανιέλ Ρικάρντο να συμπληρώνει την πρώτη τετράδα. Νέα γκάφα της Φεράρι, που είδε τον Κίμι Ραϊκόνεν να μένει εκτός δεύτερης περίοδου από την Μαρούσια του Μπιανκί. Πρόκειται για κατόρθωμα, καθώς θεωρώντας πως ο χρόνος του Φιλανδού ήταν αρκετός για να του εξασφαλίσει μια θέση στη δεύτερη περίοδο, η Φεράρι δεν τον έβγαλε στην πίστα με τη μαλακή γόμα, με αποτέλεσμα να το πληρώσει ακριβά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εξασθενούν αύριο λίγο οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρια έντασή τους. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα ανατολικά. Επίσης φαίνεται πως η εβδομάδα που αρχίζει από μεθαύριο θα είναι πιο ζεστή σε σχέση με αυτή που τελειώνει αύριο. Αναλυτικότερα λοιπόν αύριο Κυριακή, λίγη συννεφιά θα έχουμε στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά που βαθμία θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα στη Μακεδονία, τα ορεινά της Θεσσαλίας και πιθανόν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή στο Αιγαίο, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο 3 με 5 μποφόρια έντασή τους, νότιο-ανατολική στο Ιόνιο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα έως 33 βαθμούς, στα ανατολικά Ηπειρωτικά έως 35 και στο Αιγαίο 30 με 33 βαθμούς. Στην Αττική έθριος καιρός με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Νότιο-ανατολική άνεμη που το απόγευμα η έντασή τους θα φτάσει στα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 έως 34 βαθμούς. Στις παραθαλάσσιες περιοχές η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθεί και στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν παροδικές μπόρες ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 21 έως 32 βαθμούς. Τη Δευτέρα τώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα νότια τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 36 και πιθανόν τοπικά 37 βαθμούς. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη συνεχίζεται ο έθριος καιρός στη χώρα μας. Δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες από τα βόρεια ηπειρωτικά και τις τρεις ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει ακόμα λίγο την Τετάρτη.
Τέλος, να σας πω πως και την Παρασκευή απογευματινές μπόρες θα εκλωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας και η θερμοκρασία θα πέσει λίγο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Και στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter. Ακολουθεί η συναρπαστική σειρά επιβίωσης «Άνθρωπος εναντίον άγριας φύσης». Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.